Το πέμπτο κεφάλαιο. Βιβλίο Οσιέ, πέμπτο κεφάλαιο, σελίδα 802. Ακούσατε τούτο ιερείς και προσέξατε 20 Ισραήλ και δότε ακρόασιν 20 βασιλέως, διότι προς εσάς είναι η κρίσις. Επειδή εστάθετε παγείς επί Μισπά και δίκτυον εξυπλωμένων επί το Θαβόρ και οι αγρεύοντες έκαμον βαθίαν σφαγήν. Αλλά εγώ θέλω παιδεύσει πάντα σε αυτούς. Εγώ εγνώρισα τον Εφραήμ και ο Ισραήλ δεν είναι και κρυμμένος απ' εμού. Διότι τώρα πορνεύεις Εφραήμ και εμεινάνθει ο Ισραήλ. Δεν αφήνουν συν αυτούς οι πράξεις αυτών να επιστρέψω εις τον Θεόν αυτών, διότι το πνεύμα της πορμηνίας είναι εν μέσω αυτών και δεν εγνώρισαν τον Κύριον. Και η υπερηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού. Για τούτο ο Ισραήλ και ο Εφραήμ θέλουν συμπέσει εν τη ανομία αυτών. Και ο Ιούδας έτσι θέλει πέσει μετά αυτών, μετά των ποιμνίων αυτών και μετά των αγγελών αυτών θέλουν συμπάγινη αδιαστήσωση των Κύριων, αλλά δεν θέλουν οι Εβραίοι. Απεμακρύνθη από αυτών. Εφέρθησαν απίστως προς τον Κύριον, διότι εγέννησαν τέκνα αλότρια. Τώρα δε εις μην θέλει καταφάγει αυτούς και τα σκληρονομία αυτών. Σαλπίσατε κερατίνιν εν Γαβά, σάλπιγκα εν Ραμά, ηχήσατε δυνατά εν Βέθα Βέν, κατόπιν σου Βενιαμίν. Ο Εφραήμ θέλει στηριμωμένος εν τη μέρα του ελέγχου μεταξύ των φυλών του Ισραήλ, εγνωστοποίησα το βεβαίως γεννησόμενον. Οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν όσοι μετατοπίζονται σόρια. Επ' αυτούς θέλω εκχύσει ως ύδατα την οργή μου. Κατεδυναστεύθη ο Εφραήμ, συνετρίβει εν τη κρίση, διότι εκουσίως υπήγε κατόπιν προστάγματος. Δια τούτο κι εγώ θέλω είστε ως αράκιον επί τον Εφραήμ και ως κόλυξ των οίκων Ιούδα. Και είδεν ο Εφραήμ την νόσον αυτού και ο Ιούδας το έλκος αυτού και υπήγαινε ο Εφραήμ προς τον Ασσύριον και απέστειλε προς τον βασιλέα Ιερίβ, αλλά ούτως δεν ηθινήθη να σας ιατρεύσει, ουδέ να σας απαλλάξει από το έλκος σας. Διότι εγώ θέλω είστε ως λέον εις τον Εφραήμ και ως κύμνος λέοντος εις τον οίκον Ιούδα. Εγώ θέλω διασπαράξει και να χωρίσει. Θέλω λάβει και δεν θέλει υπάρχει ο ελευθερών. Θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει στον τόπο μου εσύ γνωρίσεις το έγκλημα αυτών και ζητήσεις το πρόσωπό μου εν τη θλίψη αυτών. Θέλω συνορθρήσει προς εμέ. Έλθετε και ας επιστρέψομεν προς τον Κύριον, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει, επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μόν, θέλει να ζωοποιήσει μας μετά δύο ημέρας. Εν τη τρίτη μέρα θέλει μας αναστήσει και θέλομεν ζει ενώπιον αυτού, τότε θέλομεν γνωρίσει και θέλομεν εξακολουθεί να γνωρίζομεν τον Κύριον. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει αλθεί προς ημάς ως η ετός, ως βροχή άψιμος και πρόημος επί την γη. Τι να κάνω εισέ Εφραήμ, τι να κάνω εισέ Ιούδα, διότι η καλοσύνη σας είναι ως νεφέλη πρωινή και, ως δρόσος εωθηνή, ή της παρέρχεται. Δια τούτο κατέκοψα αυτούς δια των προφητών, εφώνευσα αυτούς δια των λόγων του στόματός μου και η κρίση σου θέλω συνεξέλθει ως φως, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωση Θεού μάλλον παρά λοκαυτώματα. Αυτοί όμως, ως ο Αδάμ, παρέβησαν την Διαθήκη. Εν τούτο εφέρθησαν απίστως προς εμέ. Η Γαλάδη είναι πόλης εργαζομένων ανομίαν ενεδρεύουσα αίμα. Και ως τύφη ληστών παραμονεύοντα άνθρωπον ούτως, ο σύλλογος των ιερέων φωνεύουσιν εν τη οδό μέχρι Σιχέμ, διότι έπραξαν εσχρά. Εν το οίκο Ισραήλ είδων φρίκιν, εκεί είναι η πορνεία του Εφραήμ, ο Ισραήλ εμιάνθη. Και διασέ Ιούδα, διορίστη θερισμός, όταν εγώ επιστρέφω την αιχμαλωσία του λαού μου. Αμήν. Συνεχίζεται ο προφητικός λόγος του Θεού προς τον Ισραήλ, ιδιαίτερα δε προς την, θα τολμούσα να πω, άρχουσα ή ηγετική φυλή των Εφραήμ, αλλά ταυτόχρονα και προς τον Ιούδα, και ο Θεός μέσα από το Λόγο Του κάνει διακρίσεις που θα δούμε τώρα, διακρίσεις προς κατάρα, αλλά και προς υπεράσπιση και προς ευλογία ακόμη, μέσα στην αποστασία τους. Ας το δούμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού, καθώς ο προφητικός λόγος του Θεού δια του Οσιέ του προφήτου απευθύνεται τώρα στους ιερείς, στον οίκον Ισραήλ, στον οίκον βασιλέως και στους άρχοντες, λέγοντας ενώ εσείς θα έπρεπε να ήσασταν δίκαιοι,
ώστε η δικαιοσύνη η δική σας να φέρει την ευλογία στο λαό, εσείς αντίθετα εστάθητε παγίδα και δίκτυο νυπλωμένων σαν τους κυνηγούς που κυνηγάνε τα πετώμενα, τα πουλιά, δίκτυων υπλωμένων και παγής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι αγρεύοντες, οι κυνηγοί που έστησαν παγίδα και δίκτυων υπλωμένων έκαμον βαθίαν σφαγήν. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε παρακάτω ότι είναι παραβολικό, γιατί η αμαρτία των αρχόντων, αυτών που έχουν την εξουσία, έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του λαού. Και να το πω πιο καλά, η αμαρτία του πατέρα και της μητέρας φέρνει ακάθαρτα τέκνα. Η αμαρτία του ποιμένα και των πρεσβυτέρων φέρνει προβλήματα σοβαρότατα αμαρτίας και ασέβειας στην Εκκλησία. Βλέπετε ότι σε αυτούς που ο Θεός δίνει εξουσία, στον πατέρα μέσα στο σπίτι, για όλη την οικογένεια, στη μητέρα, για τα παιδιά, σε μια εκκλησία αλλά και σε ένα περιβάλλον, έχει συνέπειες, έχει επεκτάσεις. Και μάλιστα ο Θεός λέει ότι ενώ εσείς θα έπρεπε να ήσασταν δίκαιοι, με την αμαρτία σας στήσατε παγίδες και δίκτυα απλωμένα για κυνήγι, και οι κυνηγοί που έπιασαν έκαναν σφαγή μεγάλη. Γι' αυτό εγώ θέλω παιδεύσει όλους αυτούς. Εγώ θα αναλάβω την ευθύνη του ποιμνίου, Τσοπάνη, την έχει ο Τσοπάνης. Εάν πάει καλά το ποιμνίο, φταίει ο Τσοπάνης. Αν ο Τσοπάνης το βγάζει με τον ήλιο και το βάζει με τον ήλιο, το κοπάδι όλο θα ψοφήσει. Αν ο Τσοπάνης δεν ενδιαφέρεται για το πληγωμένο, για το απολωλός, για το άρρωστο, ψοφήσουνε. Γι' αυτό ο Κύριος μας, αδελφοί αγαπητοί, αναφέρεται «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός». Την ευθύνη του αγρού την έχει ο αγρότης, ο Γεωργός. Αυτός πρέπει να το περιφράξει. Αυτός πρέπει να το ποτίσει. Αυτός πρέπει να το κλαδέψει. Αυτός πρέπει να το οργώσει όταν πρέπει. Και να τα κάνει και καλά και σωστά και με επιμέλεια για να φέρει καρπό. Γι' αυτό και ο Θεός ξέρει που δίνει τις ευθύνες. Και συνεχίζει, εγώ εγνώρισα τη φυλή Εφραήμ, την πρώτη ανάμεσα στις 10, και δεν έχει κρυφτεί από μένα και ολόκληρος ο Ισραήλ. Και τι βλέπω, και τι βλέπει ο Θεός, ότι ο Εφραήμ έχει πνεύμα πορνείας, πορνεύει. Για σκεφτείτε τώρα, η μεγαλύτερη φυλή, η άρχουσα στην Παλαιά Διαθήκη, φυλή των 10, να έχουν καταληφθεί από πορνεία και από πνεύμα πορνείας. Και οι υπόλοιπες φυλές, ο υπόλοιπος Ισραήλ, να έχει μιανθεί από είδωλα, να λατρεύει είδωλα. Οι πράξεις τους αυτές δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στο Θεό. Και εδώ να το προσέξουμε. Γιατί όταν ο λαός, ο άνθρωπος, μείνει αχαλήνοτος, τότε οι πράξεις του είναι πράξεις απιστίας, πράξεις ειδωλολατρίας, πράξεις αμαρτίας, πράξεις ανομίας. Και αυτές καθεαυτές οι πράξεις τους τον δένουν τον άνθρωπο, τον εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο, τον δεσμεύουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί να επιστρέψει στον Θεό. Ένα ακραίο αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ένας αδελφός αποστατήσει και πάει στα ναρκωτικά. Αυτός δεν μπορεί να επιστρέψει, πολύ δύσκολα. Ή πέσει σε πορνεία, σε μοιχεία, δεν μπορεί να επιστρέψει. Πάρα πολύ δύσκολα. Όλα τα κάνει ο Θεός, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή μπλέξει μέσα στα δεσμά της αμαρτίας, της ανομίας και της παράβασης. Ερωτεύεται μία κοπελίτσα ή μία αδελφή ερωτεύεται ένα νέο. Δύσκολα ξεμπερδεύει. Πάρα πολύ δύσκολα. Ή δένεται από επιθυμίες, φιλοδοξίες, φιλαργυρία, πράγματα τα οποία είναι του κόσμου. Δύσκολα επιστρέφει. Οι πράξεις τους εμποδίζουν να επιστρέψουν στο Θεό.
Γιατί το πνεύμα της πορνείας των Εφραήμ και το πνεύμα της ειδωλολατρίας στον Ισραήλ τους οδηγούν μακριά από το Θεό. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει «θέλω αλλά δεν μπορώ», «θέλω αλλά δεν μπορώ». Άλλες φορές έχω ακούσει «καλά είμαι εγώ», αλλά δεν λέει αλήθεια, ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Και σας έχω πει ότι μια κοπέλα που τη βρήκα έξω, καλή αδελφή που αποστάτησε κάποια χρονιά, κάποια περίοδο, πάμε μέσα, δεν μπορώ, μου λέει. «Μα γιατί δεν μπορείς?» «Δεν μπορώ». Και έκλαιγε. «Ρε, πάμε μέσα, δεν μπορώ». «Γιατί?» «Δεν μπορείς να καταλάβεις». Και πράγματι δεν μπορούσα να καταλάβω. Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, γιατί όταν ο άνθρωπος εχμαλωτιστεί από τις αμαρτίες του, από τις παραβάσεις του, από τις ανομίες του, πολύ δύσκολα ελευθερώνεται. Πρέπει να κάνει μεγάλη επέμβαση ο Θεός. Αλλά όταν κάνει, η επιστροφή του είναι ένδοξη. Ένδοξη, γιατί ο Θεός το τιμά. Θυμηθείτε τον άστο Υιό πως τον υποδέχθηκε ο πατέρας. Τον υποδέχθηκε με τιμές, με δόξα, πλήρη αποκατάσταση. Αλλά πόσο δυσκολεύτηκε για να επιστρέψει. Και πόσο εύκολο ήταν να μην επιστρέψει ποτέ. Όπως δεν βλέπουμε να μπορεί να επιστρέψει, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού στην παραβολή αυτή, ο πρεσβύτερος Υιός, ο οποίος εχμαλωτίστηκε από τη δικαιοσύνη του. Από την δικαιοσύνη τη δική του, και η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ρυπαρό ημάτιο. Μπορείς να εχμαλωτιστείς και από την αμαρτία σου, αλλά μπορείς να εχμαλωτιστείς και από τη δικαιοσύνη σου. Σε πιάνει το παράπονο, σε πιάνει ο θυμός, σε πιάνει η αγανάκτηση, τα βάζεις με τους αδελφούς, τα βάζεις και με το Θεό. Γιατί κάνει διαφορετικά από ότι εσύ και η δικαιοσύνη σου περιγράφουν. Πόσο σημαντικό είναι στον άνθρωπο να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνει λάθος. Γιατί αν συνειδητοποιείς και δεν κάνει λάθος, τότε είναι χαζός, είναι ανόητος. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι σωστό, στα μάτια του Θεού να είναι λάθος. Να αμφισβητούμε τις σκέψεις μας, να αμφισβητούμε τη γνώμη μας, να αμφισβητούμε τη θεωρία μας, τις θεωρίες μας, και εν τέλει να αμφισβητούμε τη λήψη της απόφασης που έχουμε πάρει. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Γιατί στον άνθρωπο είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει λάθος. Πάρα πολύ εύκολο. Και είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί βλέπουμε με τα μάτια δια της όψεως, με τα μάτια τα γήινα και το ανθρώπινα. Ιδίως δε όταν μπερδέψουμε τη δικαιοσύνη του Θεού με τη δική μας δικαιοσύνη, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Να νομίζεις ότι έχεις δίκιο. Να νομίζεις ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ο πιο ασφαλής είναι αυτός που πάντοτε έχει αμφιβολίες για το σωστό, μέχρι να το βρει στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Εκείνο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε ανθρώπους που κάνανε τρομακτικό λάθος χωρίς να το καταλάβουν μέσα στη γραφή, είναι οι παρηγορητές, τους οποίους μάλιστα αποκαλεί άθλιους παρηγορητές του Ιώβ, οι τρεις φίλοι του, οι οποίοι τα λέγανε όλα με σοφία Θεού και προτάσανε τη δικαιοσύνη τους, αλλά δεν λογάριασαν ότι έξω από τη δική τους δικαιοσύνη μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού που ανατρέπει τη σοφία του ανθρώπου, την ανατρέπει. Και αφού είπανε πράγματα πάρα πολύ σωστά, στο τέλος αποστομώθηκαν από την επέμβαση του Θεού που τους κατέκρινε, γιατί κατέκριναν χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, πίστευτο, τον Ιώβ. Και τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι? Ότι ο Θεός είναι δίκαιος, δεν μπορεί να κάνει αδικία στον Ιώβ. Καλά τα λέγανε, ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αυτό ήταν όλο το συμπέρασμα. Και μη ρίχνεις άδικο Ιώβ στο Θεό. Σωστά τα λέγανε. Αλλά όμως πάνω από τη σωστή άποψη την ανθρώπινη που στηρίζεται πολλές φορές στο Λόγο του Θεού,
Εκείνο που έχει σημασία είναι η άποψη του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, η γνώμη του Θεού. Πόσες φορές εμείς μέσα μας, εγώ να μην πω εμείς, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαστε ομοιοπαθείς άνθρωποι και σε εσάς θα έχει συμβεί. Πόσες φορές εγώ δεν έχω καταδικάσει ανθρώπους που στο τέλος ο Θεός τους ευλογεί. Τους έχω απορρίψει, δηλαδή αυτός δεν κάνει, δεν λογαριάζεται. Δεν τον βλέπεις, κάνει τούτο, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, αποκλείεται αυτός να προχωρήσει. Και έρχεται ο Θεός όχι μετά από πολύ καιρό, από λίγο καιρό, και τον βλέπω να τον ευλογεί, να τον σώζει, να τον βαφτίζει με πνευμάκια και τον χρησιμοποιεί. Γι' αυτό προσπαθώ να μάθω να κλείνω το στόμα μου και να μην αφήνω τη λογική μου ιδιαίτερα να κρίνει, να κατακρίνει, να καταδικάζει και να απορρίπτει. Ιδιαίτερα αυτό. Δεν ξέρουμε, αδελφοί. Οι βουλές μας, η σκέψη μας και η σοφία μας απέχει από τη βουλή, τη σκέψη και τη σοφία του Θεού όσο ο ουρανός από τη γη. Τόσο μακριά είναι. Δεμένοι λοιπόν από τις πράξεις τους δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Θεό. Αλλά ταυτόχρονα και η υπερηφάνεια τους να το μεγαλύτερο δέσμο. Γιατί ένας υπερήφανος είναι ιδιογνώμων. Δεν αλλάζει γνώμη, όχι αυτό που λέω εγώ είναι. Μήπως δεν είναι, όχι αυτό που λέω εγώ είναι. Η υπερηφάνεια τους μαρτυρεί εναντίον του προσώπου αυτών. Γι' αυτό ο Ισραήλ και ο Εφραήμ θα πέσουν στην ανομία, αλλά και ο Ιούδας θα πέσει. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει ο Εφραήμ που είναι μέσα στο πνεύμα της πορνείας, οι 9 φυλές του Ισραήλ που είναι μέσα στην ειδωλολατρία, και υπάρχει και ο Ιούδας, ο οποίος και αυτός για την αμαρτία του θα εχμαλωτιστεί, αλλά η μεγάλη διαφορά μεταξύ των 10 φυλών του Εφραήμ, των 10 φυλών και του Ιούδα είναι ότι όλοι θα εχμαλωτιστούν, όλοι θα εξοριστούν, αλλά μόνο ο Ιούδας θα επιστρέψει. Και θα δούμε γιατί. Έχει μια διαφορά μεγάλη που είναι πολύ χρήσιμη, τουλάχιστον να την διακρίνουμε και να την επιδιώκουμε. Όταν, επειδή θα πέσουνε, θα έρχονται και με την αμαρτία τους αυτή, με τα πίμνια τους και με τις αγέλες τους, για να θυσιάσουν στον Κύριο και να ζητήσουν τον Κύριο. Αλλά δεν θα τον βρουνε. Γιατί ο Θεός για τις αμαρτίες τους απεμακρύνθη και από τις τρεις. Και από τον Εφραήμ και από ολόκληρο τον Ισραήλ και από τη φυλή του Ιούδα. Απεμακρύνθη. Και γιατί απεμακρύνθη? Διότι εφέρθησαν απίστως προς τον Κύριον, διότι εγέννησαν τέκνα αλότρια. Τώρα δε σε ένα μήνα, ένας μήνας θα καταφάγει αυτούς και τις κληρονομιές τους. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Απεμακρύνθη ο Θεός, διότι εφέρθησαν απίστως και έκαμαν αλότρια τέκνα. Ο καρπός τους ήταν ξένος από τον καρπό του Θεού, του Πνεύματος, του Αγίου και του Χριστού. Εφέρθησαν απίστως. Όταν ο άνθρωπος φέρεται απίστως, το πρώτο που θα συμβεί στη ζωή του, και θα δούμε τι θα πει φέρεται απίστως, το πρώτο που θα συμβεί στη ζωή του είναι να απομακρυνθεί ο Θεός. Να απομακρυνθεί ο Θεός. Τι σημαίνει όμως φέρθηκε απίστως? Δεν εμπιστεύεται το Θεό. Δεν τον εμπιστεύεται. Να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Και επειδή δεν εμπιστεύεται το Θεό, δεν εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού, δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, γι' αυτό και θα προχωρήσει, θα δούμε παρακάτω, να ζητήσει βοήθεια από τον Ασσύριο, επειδή δεν εμπιστεύεται το Θεό. Μόνος ο Ισραήλ, όχι ο Ιούδας, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Όμως να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Φέρθηκε απίστως, απεμακρύνθη ο Θεός. Σαλπίσατε κερατίνιν εν γαβά, σάλπιγκα εν ραβά, εραμά, ηχήσατε δυνατά κατόπιν του Βενιαμίν. Ο Εφραήμ θα είναι ηρημωμένος την ημέρα του ελέγχου. Φέρθηκε απίστως, που θα δούμε τι σημαίνει, την ημέρα της διαπραγμάτευσής του και της κρίσης του με το Θεό, την ημέρα της επισκέψεώς του με το Θεό, θα είναι ηρημωμένος. Όταν θα τον επισκεφθεί ο Θεός, δεν θα τον επισκεφθεί προς ευλογία, αλλά προς καταστροφή, προς ερήμωση. Θα είναι ερημωμένος. Μεταξύ των φυλών του Ισραήλ εγνωστοποίησα το βεβαίως γεννησόμενο.
Και το βεβαίως γεννησόμενο δεν είναι το αποφάσισε ο Θεός, είναι βεβαίως γιατί το αποφάσισε ο Θεός, διότι εφέρθησαν απίστως, γέμισαν εκ της απιστίας της με πορνεία, μοιχεία και ακαθαρσία και με ειδωλολατρεία. Αλλά και ο Ιούδας αμάρτησε και αυτός. Το βεβαίως γεννησόμενο, οι συνέπειες αυτών των ενεργειών που αφετηρία έχουν την απιστία τους, θα φέρει οπωσδήποτε την καταστροφή και στους τρεις. Οι άρχοντες του Ιούδα έκαναν μια συγκεκριμένη αμαρτία. Μας περιγράφει δηλαδή μέχρι τώρα τις αμαρτίες του Εφραήμ, του Ισραήλ και του Ιούδα με λεπτομέρεια. Μετατόπισαν τα όρια. Έγιναν ως οι μετατοπίζοντες τα όρια. Και λέει ο Λόγος του Θεού, το διαβάζω μόνος μου, επικατάρατος ως της μετακινήσει των ορεθέσεων του πλησίων αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ποια ήταν η σοβαρή αμαρτία του Ιούδα? Ο Ισραήλ έπεσε και ο Ιούδας εκμεταλλεύτηκε την πτώση του για να κερδίσει από την κληρονομιά του. Να το πούμε πιο απλά λόγια. Στην αδυναμία του αδελφού σου, έστω και λόγω αμαρτίας, μην προσπαθήσεις να επωφεληθείς, γιατί αυτό θα βρεθεί μεγάλο αμάρτημά σου ενώπιον του Θεού, με αποτέλεσμα και μακρύση. Στην αδυναμία και την πτώση του αδελφού σου, βόηθα τον, για να έχεις την ευλογία του Θεού. Βλέπεις αδυναμία, μην εκμεταλλεύεσαι. Τον βλέπεις, πώς μπορώ να εκμεταλλευθώ έναν άνθρωπο που τον βλέπω σε αδυναμία? Μπορώ να τον κατηγορήσω. Μπορώ να δικαιωθώ από την πτώση του. Εγώ είδες τι καλός είμαι στα μάτια μου, στα μάτια των άλλων, και μπορώ να εκμεταλλευθώ την πτώση για οποιαδήποτε υλική, φυσική ή πνευματική ωφέλεια. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, αυτό. Να μετακινείς παίρνοντας την κληρονομιά του άλλου, παίρνοντας την ιδιοκτησία του άλλου, γνωρίζοντας ότι η ιδιοκτησία όλων μας, και πνευματική και γήινη και φυσική και οποιαδήποτε, είναι παρακυρίου δοσμένη. Καμία εκμετάλλευση, βοήθεια απεριόριστη, κανένα κέρδος από την πτώση και την αδυναμία του άλλου. Αυτό ισχύει και στη φυσική μας ζωή, την ανθρώπινη, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας, με τους συνεργάτες μας. Βλέπεις ένας συνεργάτης, να αμαρτία του. Ένας συνάδελφος, να αμαρτία του. Πέφτει. Μην κερδοσκοπείς. Και όταν λέω κερδοσκοπείς, δεν εννοώ να το κλέβεις, γιατί προφανώς δεν κλέβουμε. Αλλά μην επωφελείσαι. Προσπαθείς να ούτε να δικαιωθείς, ούτε να ωφεληθείς εν γέννη. Αυτό έκανε ο Ιούδας. Έπεσε ο Ισραήλ και προσπάθησε να του πάρει την κληρονομιά. Να εκμεταλλευτεί, να ωφεληθεί από την πτώση του άλλου. Και αυτό στα μάτια του Θεού ήταν πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Να το τονίσω μια φορά ακόμη, αδελφοί. Αυτό το οποίο θα σου φέρει εξάπατο στην ευλογία του Θεού και τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, είναι στην αδυναμία του άλλου να τον βοηθάς. Αυτό θέλει ο Θεός. Στην αδυναμία του άλλου να προστρέχεις. Να προστρέχεις έτοιμος. Και το λέει πάρα πολύ απλά ο Λόγος του Θεού. Σεις οι δυνατοί, βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Πάρτε τα στην πλάτη σας. Πάρτε στην πλάτη σας την αδυναμία του άλλου και βοηθήστε τον. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για όποιον το κάνει και το σκέφτεται έτσι. Αλλά είναι μεγάλο κακό για όποιον προσπαθήσει να ωφεληθεί και να εκμεταλλευτεί από την πτώση των άλλων. Πολύ σοβαρό μάθημα. Πνευματικός νόμος είναι αυτό. Είναι μία θέση στην οποία μπορείς να εκλέξεις ευλογία και κατάρα. Η θέση του άλλου. Η αδυναμία του άλλου. Στη δύναμη του άλλου κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά μη φαίνεσαι ευάρεστο στα μάτια του όταν είναι δυνατός. Γιατί τότε μπορεί να γίνεις και προσωπολήπτης ή ανθραπάρεσκος. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να γίνεσαι καλός στην αδυναμία του άλλου. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός αμείβει τον άνθρωπο που συμπεριφέρεται
με πραγματικά μεγαλοσύνη στον αδύνατο. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Στην αδυναμία του άλλου να φαίνεσαι δυνατός και να παίρνεις τη θέση του Θεού. Τη θέση του Κυρίου. Ένας άνθρωπος έχει δυσκολίες. Εσύ θα είσαι συμπαραστάτης. Ιδιαίτερα δε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Ιούδας όμως έκανε ακριβώς το αντίθετο, ακριβώς αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Όταν έπεσε και αδυνάτησε και κατεστράφει ο Ισραήλ, προσπάθησε να του πάρει την κληρονομιά. Και έτσι κατεδυναστεύει πραγματικά ο Εφραήμ. Συνετρίβει εν την κρίση πραγματικά ο Εφραήμ. Γιατί εκουσίωση πήγε κατόπιν αλλοτρίου προστάγματος. Πήγε και λάτρευσε στη Βεθήλ δύο βόδια. Ενώ ο Θεός είχε πει να λατρεύουν τον Κύριο στο ναό του Σολομώντος. Έβγαλε ο Ιεροβοάμ διάταγμα ότι αυτός είναι ο Θεός σου, εδώ θα λατρεύεις τον Κύριο, και δημιουργήθηκαν οι Σαμαρίτες, δημιουργήθηκαν πρώτα ο χωρισμός από φόβο και από εγωισμό, ο χωρισμός και ύστερα, αδερφοί αγαπητοί, από το χωρισμό και η ειδωλολατρεία. Δια τούτο εγώ για την αμαρτία του θα είμαι σε αυτόν σαν σαράκιον, αλλά και θα είμαι και σαν σκόλιξ προς τον οίκον Ιούδα για τη δική του αμαρτία που εκμεταλλεύθηκε την αδυναμία του. Και είδε ο Εφραήμ την όσο αυτού και ο Ιούδας είδε το έλκος αυτού και πήγαινε ο Εφραήμ μόνος του. Να τώρα η σοβαρή αμαρτία. Να εφέρθη σαν απίστος. Επήγε ο Εφραήμ μόνος του προς τον Ασσύριο χωρίς τον Ιούδα και απέστειλε προς τον βασιλέα Ιαρίβ για βοήθεια. Εφέρθησαν απίστως, δεν εμπιστεύτηκαν, δεν ήλπισαν εις το Θεό, ζήτησαν βοήθεια από άλλο λαό τον Ασσύριο και από άλλο Θεό τον βασιλιά τους. Αλλά αυτός δεν ειδυνήθη να ιατρεύσει ουδέ να απαλλάξει από την πληγή το λαό του Εφραήμ και του Ισραήλ. Γι' αυτό εγώ θα είμαι ως λέον εις τον Εφραήμ, αλλά και ως κύμνος λέοντος εις τον οίκον του Ιούδα. Εγώ θα διασπαράξω και θα αναχωρήσω, εγώ θα λάβω αυτούς και δεν θα υπάρχει ο ελευθερών. Εγώ θα κάνω κρίση. Και θέλω να, πριν συνεχίσουμε, να τονίσω μια φορά ακόμη. Όχι ότι ο Ιούδας δεν αμάρτησε, αλλά δεν αναφέρεται ο Θεός τις αμαρτίες του Ιούδα, ούτε για πορνεία, ούτε για καθαρσία, ούτε για ειδωλολατρεία, παρόλο που έκαμε. Αναφέρεται όμως αυτές τις αμαρτίες στον Εφραήμ και στον Ισραήλ επειδή αμαρτήσας πήγε και ζήτησε, ήρθε η κρίση του Θεού και όταν ήρθε η κρίση του Θεού πήγε και ζήτησε βοήθεια από τον Ασσύριο. Ο Ιούδας αμαρτήσας δεν στέκεται μπροστά στο Θεό και ο Θεός τον κατακρίνει. Αλλά εκείνο το οποίο θα φέρει σε κρίση τον Ιούδα είναι ότι στην αδυναμία του αδελφού του εποφελείται αυτός. Αλλά και όταν ήρθε η κρίση τον Ιούδα, αυτός δεν φέρθηκε απίστος. Δεν πήγε στον Ασσύριο και θυμάστε ότι βρέθηκε ο Εζεκίας τότε, δηλαδή την ιστορία λίγο να θυμηθούμε, ξεσηκώθηκαν οι Ασσύριοι, απέκτησαν μεγάλη ισχύ, ήρθαν εναντίον της Σαμάριας και των Εφραήμ και του Ισραήλ, τους κατέλαβαν και τους εξόρισαν και δεν ξαναεπέστρεψαν ποτέ σαν φυλή, σαν λαός. Σε αντίθεση, αντίθετα μάλιστα, στη Σαμάρια ήρθαν και εγκατεστάτησαν άλλοι οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την παράξενη ράτσα των Σαμαριτών που δεν ήσαν ούτε λαός Ισραήλ, αλλά επειδή ο Θεός εκεί ήταν ισχυρός δέχτηκαν το Θεό, αλλά συνέχισαν να λατρεύουν και τους δικούς τους θεούς. Ένα σύμμικτο πλήθος. Ο Ιούδας όμως, όταν ξεσηκώθηκαν οι Ασσύριοι εναντίον του Ιούδα, βρέθηκε βασιλιάς ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν σε αδυναμία στρατιωτική, αλλά ήταν σε απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη στο Θεό, με αποτέλεσμα άγγελος Κυρίου να σκοτώσει όλο το στράτευμα των Ασσυρίων. Ακόμη και ο βασιλιάς σε ένα χερί, μόνος του να φύγει, να επιστρέψει, τρομοκρατημένος και κατεστραμμένος, και να το σκοτώσουν τα παιδιά του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει κρίση στον Ιούδα, θα δούμε παρακάτω τι θα έρθει. Θα δούμε όμως γιατί. Τώρα ασχολείται ο Λόγος του Θεού με τον Ισραήλ. Θα υπάγω λοιπόν, αλλά θα επιστρέψω εις τον τόπο μου, μέχρι να γνωρίσουν το έγκλημα αυτούς, αυτόν, και να ζητήσουν το πρόσωπό μου, και μέσα στη θλίψη τους θα έρθουν προς εμένα με ηκεσία. Ο Θεός δεν απομακρύνεται, αν και απομακρύνεται, να το πω πιο σωστά, αν και απομακρύνεται δεν εγκαταλείπει, το βλέμμα του το έχει πάντοτε στραμμένο στο δικό του το λαό. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αμαρτήσανε, δεν έχει σημασία, εκεί έχει στραμμένο το μυαλό, το βλέμμα, στον αγώνα του να επιστρέψουν. Δηλαδή εμείς σαν άνθρωποι και εγώ προσωπικά, πολλές φορές αυτούς που φεύγουν από την Εκκλησία τους ξεχνάμε. Σταματάμε να προσευχόμαστε, ακόμη και δεν τους θυμόμαστε. Όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο Θεός έχει στραμμένη την προσοχή Του και το βλέμμα Του και τη φροντίδα Του σε αυτούς πάντοτε. Αυτούς που αγαπάνε το Θεό, ποιοι κι αν είναι, έχει στραμμένη την προσοχή Του, σ' αγαπάει. Θα φύγω, λέει, τους εγκαταλείψω, αλλά θα επιστρέψω. Και αν καταλάβουν το έγκλημά τους, θα αρχίσουν να δέονται και να ηκετεύουν. Αυτό είναι σωτηρία? Δεν είναι. Για να το δούμε λίγο. Και θα αρχίσουν να προσεύχονται και να λένε. Μάλιστα, σε αυτή την προσευχή της μετάνοιας και της επιστροφής του λαού Ισραήλ της προσωρινής, ο Θεός βρίσκει την ευκαιρία να προφητεύσει για μέλλον μακρύ. Έλθετε, θα πούνε, και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Γιατί Αυτός διεσπάραξε και Αυτός θα μας ιατρεύσει. Αρχίζουν και έχουν επίγνωση ότι Αυτός μας διεσπάραξε και Αυτός θα μας επιστρέψει. Έχουν ελπίδα. Αυτός μας επάταξε και Αυτός θέλει περιδέσει την πληγή. Αυτός θα αναζωοποιήσει εμάς μετά δύο ημέρες. Και γιατί λέει δύο ημέρες? Δύο ημέρες είναι ένας χρόνος αρκετός να πάει και να έρθει για να μας βοηθήσει. Βέβαια προφητικά θεωρούμε ότι είναι στην Καινή Διαθήκη δύο χιλιετηρίδες, γιατί ενώπιον του Θεού μία μέρα είναι ως χίλια χρόνια, και δίνουμε αυτή την ερμηνεία και καλά τη δίνουμε. Την τρίτη ημέρα θα μας αναστήσει και πιστεύουμε ότι την τρίτη μέρα μετά το πέρασμα των 2.000 ετών από την πεντηκοστή ημέρα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, είναι μια πρόσθετη μαρτυρία. Τότε όταν θα μας αναστήσει και θα ζούμε ενώπιον αυτού, θα γνωρίζουμε αυτό και θα εξακολουθούμε πάντοτε να γνωρίζουμε αυτό. Είναι μια πολύ ωραία αποκάλυψη σε αυτό το εδάφιο, ότι στον ουρανό τον Θεό δεν θα φτάσουμε ποτέ να τον γνωρίσουμε εντελώς. Θα τον γνωρίζουμε γιατί είναι άπειρος, είναι αιώνιος. Δεν έχει όρια και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και για να το καταλάβουμε λίγο, και εδώ στη γη τους ανθρώπους δεν τους ξέρουμε καλά. Λένε οι άνθρωποι, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Τον βλέπεις έτσι, τον βλέπεις αλλιώς, αλλάζει, δεν τον ξέρουμε. 40 χρόνια λέει παντρεμένη και δεν τον κατάλαβε τον άντρα της και δεν την κατάλαβε τη γυναίκα του. Γιατί ο άνθρωπος που έχει φτιαχτεί κατ' εικόνα και ομοίωση έχει πολύ βάθος. Έχει εύρος. Δεν μπορείς να πει κανείς ότι τον ξέρω τον άνθρωπο. Εδώ ούτε τον εαυτό μας δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει δεν ξέρουμε τον εαυτό μας? Μερικές φορές βλέπουμε τις αντιδράσεις μας και δεν πιστεύουμε. Εγώ το έκανα αυτό. Εγώ το είπα αυτό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει ποτέ να μας απογοητεύει. Αυτός το έκανε. Μα ήταν δυνατόν αυτός να κάνει τούτο? Είτε καλό είτε κακό. Ποτέ ούτε να απογοητευόμεθα ούτε να θαυμάζουμε. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Όλοι οι άνθρωποι είναι απρόβλεπτοι. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου και κανένας άνθρωπος δεν αξίζει να τον εμπιστεύεσαι. Τι σημαίνει να τον εμπιστεύεσαι? Να το ελπίσεις αυτόν.
ο μόνος που είναι στερεός και αμετακίνητος ώστε αξίζει τον κόπο να τον ελπίζει είναι ο Χριστός. Μόνο ο Θεός. Μόνο στον Θεό μπορούμε να δώσουμε την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα μας. Και αν στον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, πόσο μάλλον το Θεό. Καμιά φορά λένε άνθρωποι και σκέφτονται, τι θα κάνουμε εκεί στον ουρανό, θα βαρεθούμε τελικά. Αποκλείεται να βαρεθούμε. Είναι τόσο άπειρος ο Θεός που όλο θα μας εκπλήσει. Όλο θα μας αποκαλύπτει, όλο θα γνωρίζουμε. Και είναι και τόσο άπειρη η βασιλεία του, δεν έχει όρια, δεν έχει τέλος. Θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Επίσης λέει μια άλλη ωραία αποκάλυψη το επόμενο εδάφιο. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή. Είναι γνωστή, αλλά μόνο στο Θεό. Ήταν γνωστή στο Θεό και την αποκάλυψε με τον προφητικό λόγο. Πότε θα έρθει ο Λόγος του Θεού και θα γίνει σάρξ στη γη. Και έγινε 70 εβδομάδες και μάλιστα 69, ακριβώς από τότε που θα εκδοθεί το διάταγμα για την ανοικοδόμηση του τείχους, όχι του ναού, του τείχους της Ιερουσαλήμ, από τον Αρταξέρξη, επί του Νεεμία. Και ακριβώς όπως μετρήθηκε, έτσι και έγινε. Ακριβώς όμως. Και υπάρχει μία εβδομάδα αφημένη μετά την αρπαγή της Εκκλησίας για την επιστροφή των Ισραηλιτών. Η έξοδος λοιπόν του Κυρίου, και όταν μιλάει έξοδο περισσότερο εννοεί τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία έπεται της αρπαγής κατά μία εβδομάδα, 7 χρόνια περίπου. Η έξοδος αυτού προδιατεταγμένη ως η αυγή. Δηλαδή μπορεί να είναι νύχτα, πεις θα ξημερώσει καμιά φορά. Θα ξημερώσει εξάπαντος. Υπάρχει περίπτωση να μην ξημερώσει καμία. Μπορεί να μην ξημερώσει στη μία το βράδυ, ούτε στις 11 ούτε στις 3. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, ξέρω εγώ, 5, θα ξημερώσει. Και κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει την αυγή να ανατείλει. Κανένας. Γι' αυτό και πώς το λέει, θα ανατείλει ο Λόγος του Θεού, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Μπορεί να εμποδίσει κανείς την ανατολή του Χριστού, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να μην ξέρουμε την ώρα και την ημέρα, αυτό δεν ξέρουμε. Τους χρόνους και τους καιρούς τους ξέρουμε. Πότε. Δεν θα παρέλθει γενεάφτιο σου γίνωση πάντα ταύτα. Τα σημεία μαρτυρούνε. Αλλά δεν ξέρουμε την ώρα και την ημέρα. Και ούτε οι άγγελοι και ούτε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μόνο ο Πατέρας Θεός που θα δώσει και την εντολή στον Χριστό να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έρθει. Και δεν βραδύνει, δεν είναι ότι καθυστερεί ο Κύριος, μακροθυμεί για μας, για όλους τους ανθρώπους. Μακροθυμεί για τον άντρα σου, μακροθυμεί για τη γυναίκα σου, μακροθυμεί για τα παιδιά μας, μακροθυμεί για τους γειτονές μας, μακροθυμεί για τους ανθρώπους. Γιατί θέλει να έρθουν, να σωθούν οι άνθρωποι και να έρθουν όλοι σε μετάνοια και σε επίγνωση της αληθείας. Και για να το καταλάβουμε τι σημαίνει μακροθυμεί, λίγοι από εμάς, αν είχε έρθει ο Κύριος πριν από 2 μήνες, δεν θα ήταν στην αιώνια ζωή. Αλλά αν έρθει τώρα θα είναι. Και αν αργήσει λίγο, βραδύνει, μακροθυμήσει, θα είναι κι άλλοι. Και πιστεύουμε ότι μέχρι να έρθει θα γίνει μεγάλη σύναξη, μεγάλη συνάθρηση. Το μεγάλο μάζωμα. Λέει έστειλε τους δούλους αυτού στους δρόμους, στους φραγμούς και μάζεψε και τους καλούς και τους κακούς για να γεμίσει ο οίκος, για να γεμιστεί η τράπεζα για το γάμο του βασιλιά. Θα γίνει, αδερφοί αγαπητοί. Να χαιρόμαστε λοιπόν που μακροθυμεί, αλλά και να μην πάβουμε να φωνάζουμε Κύριε ελθέ, γιατί αγαπάμε τόσο πολύ ή πρέπει να αγαπήσουμε τόσο πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που να μην αντέχουμε άλλο να μείνουμε στη γη. Γιατί ο άνθρωπος αγαπάει τη ζωή του. Να αγαπάει τη ζωή του. Δεν θέλω εγώ να πεθάνω και φοβάται το θάνατο.
Και δεν έχει και πολύ άδικο σε αυτό, γιατί αυτό βλέπουμε, αυτό ξέρουμε. Αλλά πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Χριστό από τη ζωή μας. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος αγαπήσει τη ζωή του και προσπαθήσει να τη σώσει, θα τη χάσει. Όμως όποιος αγαπήσει τον Χριστό και μισήσει τη ζωή του, θα την κερδίσει. Και ο Θεός θα μας φέρει. Θα μας φέρει να αγαπήσουμε πιο πολύ απ' όλα τον Χριστό. Και η λογική αυτό μας, εκεί μας οδηγεί. Τι να αγαπήσουμε από τη ζωή αυτή, αδελφοί? Τις αρρώστιες, τις ταλαιπωρίες, τι να αγαπήσουμε? Όμως το να αγαπήσουμε τον Χριστό σημαίνει την αιώνια ζωή. Θα μας φέρει ο Θεός, αλλά να το ζητάμε κιόλας. Και δεν είναι να πάμε στον ουρανό γιατί βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε, σαν αυτοκτονία. Δεν το θέλει ο Θεός να πάμε επειδή δεν μας αρέσει εδώ. Δηλαδή θα παντρευτώ εκείνη γιατί η άλλη δεν με θέλει. Δεν είναι καλό. Αγαπάω την άλλη, αλλά επειδή δεν με θέλει θα παντρευτώ εκείνη. Δεν είναι καλό. Εμείς θέλουμε και αγαπάμε τον Χριστό και την αιώνια ζωή. Και δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Και για να είμαι και πιο ρεαλιστής, έτσι πρέπει να γίνουμε. Και πιο σωστός, έτσι θα μας πάει ο Θεός, θα μας φτάσει ο Θεός να γίνουμε. Όχι επειδή είμαι άρρωστος, πάρε με Κύριε γιατί δεν αντέχω άλλο. Επειδή είμαι δυστυχισμένος, πάρε με Κύριε γιατί δεν αντέχω άλλο. Επειδή σ' αγαπάω Χριστέ μου, έλα να με παραλάβεις. Δεν αντέχω άλλο να ζω χωρίς εσένα. Είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά αυτή η διαφορά κάνει το αποτέλεσμα. Μεγάλο αποτέλεσμα. Και σε τέτοια διλήμματα πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει. Έρχονται αρβωνιασμένοι και μέσα και λέει αρβωνιαστικιά, ή εμένα ή το Χριστό. Το δίλημα. Και αγαπάει την αρβωνιαστικιά του, θέλει να την κάνει η γυναίκα του. Ποια αγάπη θα πάει πάνω? Αν πάει η αγάπη του για τον Χριστό, θα τον ευλογήσει πολύ ο Θεός. Αν πάει η αγάπη του η σαρκική για τον άνθρωπο, θα χάσει την ευλογία του Θεού. Και τέτοια διλήμματα θα τα έχουμε πάντοτε στη ζωή μας. Εκείνον, αυτόν, εμένα, τον άλλον ή τον Χριστό. Και αυτό το δίλημα έφερε και ο Κύριος στον Πέτρο. Σίμων ιέ του Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Ποιον? Όλων. Περισσότερο απ' όλα. Δηλαδή και από τα δίχτυα και από τα ψάρια και από τη λίμνη και από την Καπερναούμ και από τους αδερφούς, απ' όλα. Και είπε, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Του το είπε τρεις φορές. Και όταν του το είπε τρεις φορές και πραγματικά αποδείχθηκε στον Κύριο ότι τον αγαπάει, του λέει, τώρα ακολούθησέ με και θα φτάσουμε μέχρι το θάνατο. Αλλά η ζωή του εδώ ήταν ταλαιπωρία, φυλακίσεις και όμως ένδοξη. Θα έρθει λοιπόν, γιατί η έξοδος του είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή, και θα έρθει προς εμάς ο Κύριος σαν ιετός, ως βροχιόψιμος και πρώιμος επί την γη. Και έτσι τον περιμένουμε. Σαν ιετό, σαν βροχή πρώιμη και όψιμη. Πρώιμη για να δέσει, για να φυτρώσει, για να πιάσει το δέντρο, το φυτό, η σποριά, ο σποριάς, η σπορά, και η όψιμος για να δέσει ο καρπός και να το θερίσουμε. Όμως δεν έχει σωτηρία αυτή η προσευχή και είναι περίεργο, Λέει ο Θεός, τι να σου κάνω, Εφραήμ? Προσεύχεσαι έτσι και μάλιστα και προφητικά. Τι να σου κάνω? Η καλοσύνη σου είναι σαν εφέλη πρωινή και η δρόσος σου σαν δρόσος πρωινή. Σαν εφέλη που διαλύεται μόλις βγει ο ήλιος και σαν δροσιά που στεγνώνει. Είναι προσωρινή, είναι για λίγο. Είναι αποτέλεσμα της θλίψης, αλλά δεν διαρκεί. Φοβερό. Επιστρέφει, γιατί τον φέρνει ο Θεός μέσα από δοκιμασίες, τον σώζει και φεύγει. Πόσες φορές δεν έχουμε δει άνθρωπο να έρχεται, τον ελευθερώνει ο Θεός από αρρώστιες, από θλίψεις, από δυστυχίες, από ναρκωτικά, παίρνει τη θεραπεία του και φεύγει. Σαν τους 10 λεπρούς με τον έναν που επέστρεψε.
Οι εννιά λέει δεν επέστρεψαν, δεν θεραπεύτηκαν, θεραπεύτηκαν. Και τι έκαναν, έφυγαν. Ο ένας θεραπεύτηκε, θεραπεύτηκε. Τι έκανε, ήρθε στον Χριστό και έμεινε. Αυτό σώθηκε. Θα πάρεις τη θεραπεία σου, θα πάρεις την ευλογία, θα πάρεις αυτά τα οποία ζητάς από τον Θεό. Θα μείνεις όμως. Τη θεραπεία θα την πάρεις και δεν θα τη χάσεις. Αν δεν ξανα... Και όλα την ευλογία θα την πάρεις και δεν θα τη χάσεις. Αλλά θα μείνεις. Αν μείνεις θα έχεις και, και αιώνια ζωή. Αν δεν μείνεις θα πάρεις όλα τα άλλα, αλλά όχι αιώνια ζωή. Μα μου είχε έρθει ένας, παίρνω λίγο χρόνο τώρα, δεν πειράζει, συγχωρέστε με. Ένας και μου λέει θέλω να προσευχηθούμε. Γιατί, και μου απαρίθμησε τα προβλήματά του. Εγώ δεν πίστεψα ότι μπορεί να γίνει τίποτα. Την Αγία Παρασκευή, μεγάλος, πιο μεγάλος από μένα. Τότε ήμουν και πιο νέος. Και πήγαμε στο δωμάτιο, προσευχηθήκαμε. Κατέβηκε η παρουσία του Θεού, αναγεννήθηκε. Τον ευλόγησε ο Θεός. Και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αδελφοί, τα έκαμε όλα τέλεια ο Θεός. Τα άλλαξε όλα. Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι μπορεί να γίνει αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήτανε για φυλακή. Ήταν για αυτοκτονία. Οικογενειακά, επαγγελματικά, προσωπικά, με τα παιδιά του, μα όλα. Ήταν μία καταστροφή. Και μέσα σε ούτε ένα μήνα δεν πίστευα ότι ο Θεός μπορούσε να το κάνει. Τα άλλαξε όλα. Ερχόταν στην εκκλησία, δόξαζε το Θεό και κάθε μέρα έρχονταν και μου λέει και αυτό ο Θεός το έκανε και εκείνο ο Θεός το έκανε και τ' άλλο ο Θεός το έκανε και τούτο ο Θεός το έκανε. Είχα μείνει έκπληκτος από την ευεργεσία του Θεού και από το πλούτο που έδινε, την αυθονία. Σε ένα μήνα ήτανε, λες και ήτανε καινούριος άνθρωπος. Ένα μήνα έκατσε. Ξαφνικά τον βλέπω και δεν ερχότανε. Του παίρνω τηλέφωνο, βρε Μπάμπη, του λέω τι κάνεις. Τώρα σου πάνε, είπα και το όνομά του, δεν πειράζει. Ε, Λάμπη, μπράβο, γιατί μου το διόρθωσες. Βρε Λάμπη, γιατί δεν έρχεσαι. Ε, η κόρη μου δεν θέλει. Ρε, η κόρη σου δεν ήτανε πού, αφού δεν θέλει. Τον ξαναπαίρνω, λέω, έλα βρε Λάμπη, η γυναίκα μου δεν θέλει. Ε, μετά τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Αλλά δεν είναι ότι δεν πήγανε, δεν θα μπορούσαν να πάνε και καλά. Ούτε θα αναφερθούμε για περισσότερα. Αδελφοί, εκείνο που έχει σημασία είναι να μείνουμε. Να μείνουμε. Πόσα παιδιά, όχι παιδί, πολλά, υπάρχουν ένα-δυο αδελφοί, ήρθαν, ελευθερωθήκατε τα ναρκωτικά, τους ευλόγησε ο Θεός και λόγω Θεού τους έδωσε ακόμη. Λόγω Θεού. Άκουγα να κηρύττουνε και έμενα έκπληκτος. Δεν μείναν όμως. Ο Θεός φταίει. Ε, βέβαια δεν φταίει ο Θεός. Φεύγουνε, πέφτουνε, ξαναγυρίζουνε, ξανά τους ελευθερώνει ο Θεός. Κερδίζουν την ελευθερία τους, ξαναφεύγουνε. Και τους έβλεπες, μπαίνανε, βγαίνανε, μπαίνανε, βγαίνανε. Ε, αυτό δεν κρατάει πολύ. Δεν κρατάει πολύ. Στο τέλος βγήκανε και μείναν έξω. Ακόμη ελπίζω ότι ο Θεός θα τους σώσει. Αλλά δύσκολα πράγματα. Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Αλλά για να μην λέμε για τους άλλους, πόσες φορές δεν έχει πλανηθεί και η δική μας η καρδιά. Δεν έχουμε θυμώσει, δεν έχουμε αγριέψει, δεν έχουμε απιστήσει, δεν έχουμε φοβηθεί. Δεν λέω ότι έχουμε φύγει, αλλά αν μπορούσαμε πιθανό να φεύγαμε κιόλας. Ξέρω εγώ, λέω, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Μα μια αδελφή είστε αγανακτισμένη. Φεύγω για τη Γερμανία. Πού πας μωρέ στη Γερμανία, φεύγω μου λέει, φεύγω. Ευτυχώς δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Αλλά λέω η καρδιά μας τι είναι. Βέβαια μερικές φορές και οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Αλλά αδελφοί εκεί πρέπει να φανείμε οι πιστοί, στερεοί, αμετακίνητοι. Λέει Εφραήμ τι να σου κάνω λέει, είσαι σαν η καλοσύνη σου, η αγάπη σου σε μένα είναι σαν εφέλη πρωινή και σαν δρόσος οθινή η οποία παρέρχεται. Γι' αυτό κι εγώ επειδή σε βλέπω έτσι κατέκοψα λέει και ακούτε τι λέει, κατέκοψα αυτούς δια των προφητών. Έρχεται ο λόγος του Θεού και γίνεται πια μάχαιρα δίστομος. Μπαπ, κόβει τους δεσμούς.
κόβει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κατέκοψα δια των προφητών και εφώνευσαν δια του λόγου του στόματός μου. Έρχεται ο λόγος του Θεού λοιπόν και γίνεται σκληρός. Δεν μπορεί να τον αντέξει ο άνθρωπος και φτάνει σε αυτό το σημείο που είπαμε πιο μπροστά. Έλα, δεν μπορώ να επιστρέψω πια. Τι έχει συμβεί, σοβαρό πράγμα. Σοβαρό πράγμα. Έχει κόψει τους δεσμούς ο λόγος. Τώρα εδώ πρέπει να γίνει πολύ σοβαρό έργο για επιστροφή. Πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, να μετανοήσει, να θεωρήσει τον εαυτό του βδέλυγμα και να επιστρέψει. Και το κάνει πολλές φορές ο Θεός, αλλά δεν γίνεται πάντα. Κι όμως αδελφοί, είναι τόσο εύκολο να περπατήσουμε με τον Χριστό αν μείνουμε. Ήρθε κάποια αδελφή και μου λέει πολύ χάρηκα. Μου λέει πολλές φορές αδελφέ έχω σκεφτεί να φύγω, αλλά έχω πει πού να πάω. Είναι δύσκολη η ζωή μου. Να φύγω, αλλά πού να πάω. Και μ' άρεσε αυτό. Αυτό δείχνει ότι η καρδιά της είναι ριζωμένη μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει αλλού ελπίδα. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Πολλές φορές λέω κι εγώ, ρε Άννα, λέω, σκέψου να φεύγαμε. Πού να πάμε. Να αποστατήσουμε. Πού να πάμε. Πού. Δεν υπάρχει να πας πουθενά. Εκεί είναι η κατάλληλη, έχει έρθει ο Θεός στην καρδιά μας και σου λέει ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, δεν έχω που να πάω. Πού να πάω, αυτό που είπε ο Πέτρος, λέει, μιλήσανε, λέει, οι λόγοι σου είπαν οι Φαρισαίοι ότι είναι σκληροί. Και λέει ο Κύριος, είναι σκληροί, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Και λέει ο Πέτρος, εις τίνα να υπάγομεν, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και τελειώνοντας το κεφάλαιο, μιλάει για τον Ιούδα. Διασέδε Ιούδα, διορίστη θερισμός, θα έρθει σωτηρία. Πότε, όταν εγώ επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου. Θα υπάρξει. Γιατί. Γιατί εσύ δεν φέρθηκες απίστος. Εσύ με εμπιστεύθηκες. Έστω και στην αποστασία σου. Έστω και στην αδυναμία σου. Έστω και αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημείο. Ό,τι και να γίνει, με εμπιστεύθηκες. Αδερφοί, εκεί να μείνουμε, να εμπιστευόμαστε τον Χριστό, ό,τι και να γίνει, μέχρι τέλους. Πού να πάμε. Αλληλούια. Αμήν. Αμήν, Κυρία μου. Να ψάλουμε έναν.